άλλων μειονοτήτων παιδιά αυτή τη στιγμή όλα τα παιδιά που οδηγούνται στην προσφυγιά. Δεν νομίζω ότι αλλά στα παιδιά, τουλάχιστον στα παιδιά, μην κάνουμε διαχωρισμό. Έτσι, αλλά και των Σέρβων τα παιδιά, βεβαίως, που εδώ και μία δεκαετία γίνονται αποδέχτες ενός οικονομικού εμπάργου, ενός αποκλεισμού, μιας οικονομικής τέτοιας καταστάσεως που δεν τους δίνει την ευκαιρία ούτε στην σωστή διατροφή, αλλά ούτε και στην σωστή διαβίωση. Θα πρέπει αυτό να μην το ξεχνάμε. Έχετε πολύ δίκιο να το επισημαίνετε και επιμένω και εγώ, τονίζοντας τους δικούς σας λόγους, ότι τα παιδιά τουλάχιστον να τα αφήσουμε έξω από τις διακρίσεις που κάνουμε εμείς οι μεγάλοι σε όλα τα άλλα. Είναι πολλές οι περιπτώσεις που μας συγκινήσανε, που μας συγκινούνε. Να πω μόνο μία. Εχθές ήρθε ένας συνταξιούχος, είχε πάρει μόλις τη σύνταξή του, ήταν μόλις 110.000 δραχμές και ήρθε να προσφέρει τη μισή του σύνταξη ως οικονομική βοήθεια. Πραγματικά ντράπηκα, δεν μπόρεσα να το δεχτώ. Όμως η επιμονή του ήταν τόσο μεγάλη και μου είπε, παιδί μου, αυτή τη στιγμή δημιουργούνται κάποια μεγάλα προβλήματα. Σας παρακαλώ, μεταφέρετε αυτό το μήνυμα ότι όλοι είμαστε δίπλα στο σερβικό λαό. Και είναι κάτι, ξέρετε, αυτό που ζείτε καθημερινά εκεί στα γραφεία, ερχόμενοι σε επαφή με όλον αυτόν τον κόσμο που έχει ευαισθητοποιηθεί και θέλει να βοηθήσει, με τις μικρές δυνάμεις του, με τις δυνάμεις που διαθέτει ο καθένας. Είναι αυτό το μήνυμα το οποίο αντιλαμβάνεται ο απλός κόσμος, είναι αυτό το μήνυμα που δεν αντιλαμβάνονται οι ισχυροί της γης. Και πάω αμέσως στον συνάδελφό μου, τον Νίκο τον Γεωργιάδη από την εφημερίδα Εξουσία, αρχισυντάκτη της εφημερίδας. Παρακολουθεί χρόνια τις ιστορίες εκεί, στον χώρο της πρώην Ιουγκοσλαβίας. Ξέρει πάρα πολύ καλά το θέμα. Νίκο, καλή σου μέρα. Και το πρώτο ερώτημα είναι, πώς είδες εσύ την απόρριψη της ρωσικής πρωτοβουλίας και τι βλέπεις από εδώ και μπρος πια? Κοιτάξτε να δείτε. Εχθές έγιναν δύο ποιοτικά άλματα προς τα πίσω. Προς τα πίσω. Ναι, βέβαια. Το ένα είναι ότι αποφάσισε η Δύση και από ό,τι φαίνεται συντεταγμένα πλέον, τουλάχιστον για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα 2, 3 ή 4 ημερών, να προχωρήσει σε μια μαζικότερη καταστροφή της υποδομής της Σερβίας. Αυτό είναι το ένα δραματικό άλμα ποιοτικό προς τα πίσω. Το δεύτερο ποιοτικό άλμα προς τα πίσω είναι ότι πλέον είναι αποδεκτό και από τον ΟΗΕ από σήμερα το πρωί ότι έχουμε μια τεράστια, την μεγαλύτερη μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο και μια από τις μεγαλύτερες παγκόσμια ανθρωπιστική καταστροφή. Με λίγα λόγια, νομιμοποιείται επί του εδάφους ένα από τα μεγαλύτερα ιστορικά εγκλήματα. Δηλαδή, από τη μία, η διχοτόμηση του Κωσυφοπεδίου με ό,τι αυτό σημαίνει, δηλαδή τη δημιουργία ενός άλλου Κυπριακού στο κέντρο της Ευρώπης, με μία πράσινη γραμμή η οποία κάποια στιγμή θα σχεδιαστεί και με ένα άλυτο πρόβλημα που θα κληθεί η Ευρώπη, οι Αμερικάνοι θα φύγουν κάποια στιγμή, να διαχειριστεί το χάος με ό,τι αυτό σημαίνει για το ευρώ, για τη νέα ΟΝΕ, για τη νέα Ευρώπη που θέλουμε να φτιάξουμε. Νίκο, σε αυτό το πλάνο, διακόπτω λίγο το συνειρμό σου, σε αυτό το πλάνο και σε αυτό το σχεδιασμό λειτουργούν και αυτές οι λεγόμενες, όπως τουλάχιστον τις χαρακτηρίζουν στα διάφορα Ινστιτούτα Στρατηγικών Μελετών, οι μειονότητες, οι στρατηγικές, και εκεί χρησιμοποιείται και η μετακίνηση των προσφύγων ούτως ώστε να δημιουργήσουν εμπλοκή. Κοίταξε να δεις, επίσημα δεν θα το πούν ποτέ. Mm-hmm. Ανεπίσημα θα φτάσουν σε ένα σημείο να ανεχθούν αυτήν την διαδικασία, δημιουργώντας ένα πρόβλημα για δεκαετίες. Δεν θα πούν επίσημα ποτέ ότι δέχονται διχοτόμηση. Δεν θα πούν ποτέ επίσημα ότι υπάρχει πράσινη γραμμή. Θα το ανεχθούν. Αυτό το οποίο φανταζόμεθα ότι θα συρθούν οι Αμερικανοί σε χερσαίες επιχειρήσεις είναι ίσως και μύθος. Χρειάζονται τουλάχιστον 2 μήνες για να μαζευτούν 200.000 άνδρες για να μπουν στο Κόσοβο. Δεν πρόκειται να γίνει έτσι εύκολα και δεν πρόκειται να γίνει ίσως και στην πραγματικότητα. Θέλω όμως να γυρίσω σε κάτι άλλο. Mm-hmm. Ποια Σερβία θα δούμε, ποια Σερβία θα δει ο Νίκος ο Κωνσταντόπουλος όταν πάει στο Βελιγράδι? Θα δει τη Σερβία που ξέραμε? Δεν θα τη δει. Το πρόβλημα έχει αρχίσει να γίνεται σοβαρό. Θα αρχίσει να καταστρέφεται πλέον όλος ο ιστός που έχει φτιαχτεί με τα πολεμικά στη Σερβία.
θα αρχίσουν να βομβαρδίζουν γέφυρες, θα αρχίσουν να βομβαρδίζουν πράγματα υποδομών. Αυτό πρέπει να αντιμετωπίσουμε από εδώ και πέρα. Η Σερβία αρχίζει να καταστρέφεται. Και θα το βλέπουμε μέρα με την ημέρα αυτό να μεγαλώνει. Νίκο Γεωργιάδη, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή σου μέρα. Θα τα πούμε, θα τα λέμε μέσα από αυτήν την εκπομπή, αξιοποιώντας την εμπειρία σου, τη γνώση σου σε αυτά τα θέματα. Να είσαι καλά. Κυρία Τζόρτζεβιτς, δίνω σκητάλη σε εσάς μετά από το σχόλιο του Νίκου του Γεωργιάδη και τα όσα είπε ο πρόεδρος του συνασπισμού. Θέλω την δική σας προσέγγιση στο θέμα. Θα ήθελα να πω μετά από αυτά τα οποία είπε ο κύριος Γεωργιάδης, η Σερβία τα αρχίζει να καταστρέφεται, ότι κάπου επιβεβαιώνει αυτά τα οποία εγώ έχω αναφέρει προηγουμένως, γιατί η κρίση στο Κωσοβοπέδιο δεν είναι κάτι ξεχωριστό από την όλη την διαδικασία της διάλυσης της Ιουγκοσλαβίας και τους πολέμους στη Κροατία και στη Βοσνία. Ο πραγματικός στόχος της διάλυσης της Ιουγκοσλαβίας και των πολέμων στη Κροατία και τη Βοσνία και του πόλεμου αυτού τώρα στο Κωσοβοπέδιο είναι το σερβικό έθνος, η συρρήκνωση του σερβικού έθνους σε όλα τα Βαλκάνια και ενδεχομένως και ένα είδος γενοκτονίας του σερβικού έθνους. Θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι στο 19ο αιώνα στα Βαλκάνια ζούσαν σύνολο 12 εκατομμύρια Σέρβοι. Αυτή τη στιγμή στα Βαλκάνια ζουν γύρω στο 11 εκατομμύρια Σέρβοι και γύρω σε 1 εκατομμύριο Σέρβοι είναι απόντιμοι σε διάφορες χώρες της Ευρώπης, Ηνωμένες Πολιτείες και Αυστραλία. Όλοι οι άλλοι λαοί και της Βαλκανικής και της Ευρώπης έχουν αυξήσει το πληθυσμό τους. Οι Σέρβοι όμως δεν έχουν αυξήσει το πληθυσμό τους στα τελευταία 100 χρόνια. Και ο λόγος είναι οι φοβερές απώλειες του σερβικού έθνους στους δύο παγκοσμίους πολέμους. Η γενοκτονία από τους Κροάτες κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πόλεμου και συνεχίζεται βεβαίως αυτά τα 10 χρόνια σχεδόν κρίσης της Ιουγκοσλαβίας, από το 91-92, δηλαδή 8-9 χρόνια. Το βασικό στόχος είναι το σερβικό έθνος. Δεν είναι μόνο οι πολέμοι, είναι και το οικονομικό εμπάργο, ο οικονομικός στραγγαλισμός και τώρα η Σερβία, η οποία έχει μόνο η Ιουγκοσλαβία δηλαδή, η οποία έχει 11 εκατομμύρια κάτοικους, πρέπει να αντιμετωπίσει το ΝΑΤΟ, το οποίο έχει γύρω στα 500 εκατομμύρια κάτοικους. Δηλαδή βλέπουμε ότι πρόκειται για μια άνηση μάχη. Και για ακόμα μια φορά θα ήθελα να τονίσω ότι πρόκειται για μια άνηση μάχη, όχι μόνο πάνω από στο ουρανό πάνω από τη Ιουγκοσλαβία, πρόκειται και για μια άνηση μάχη μέσα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Και σε κάποια άλλα παιδεία. Αυτό το τελευταίο, όταν λέτε άνηση μάχη στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, έχετε φαντάζομαι στο νου σας τουλάχιστον από την πλευρά τη μία, το CNN. Όχι μόνο το CNN, όχι μόνο το... Κοιτάξτε, κυρίως βεβαίως το CNN και το Euronews, αλλά εδώ υπάρχει και ένα άλλο θέμα. Πάρα πολύ εύκολα, από την αρχή της κρίσης της Ιουγκοσλαβίας, όλη η Δύση πάρα πολύ εύκολα υιοθετεί τα επιχειρήματα των αντίπαλων των Σέρβων, χωρίς να αναρωτηθεί καθόλου αν αυτά είναι αληθινά. Ένα από τα θέματα το οποίο είναι ανοιχτό, πόσοι στην πραγματικότητα είναι Αλβανοί του Κωσοβοπεδίου. Όλος ο κόσμος έχει υιοθετήσει τη στάση των Αλβανών, την οποία έχουν υιοθετήσει ή μήπως είναι η στάση στην πραγματικότητα των Αμερικάνων, ότι στο Κωσοβοπέδιο ζουν 2 εκατομμύρια Αλβανοί. Η σερβική πλευρά όμως λέει ότι ζουν γύρω στους 800.000 Αλβανοί. Δεν έχω ακούσει κανένα μέσο ενημέρωσης να λέει ότι ζουν 800.000. Ή να πει ότι η μία πλευρά λέει έτσι, η άλλη πλευρά λέει αλλιώς. Εάν φύγουμε από το μαθηματικό σκέλος, κυρία Τζόρτζεβιτς, των 2 εκατομμυρίων ή 800.000 και πάμε σε αυτό που αρθρώνεται ως επιχείρημα από την άλλη πλευρά, και ας μου επιτραπεί να το φέρω στην κουβέντα μας για να ακούσω τη δική σας άποψη, όπως και την άποψη του κυρίου Μεταξά. Λέγεται ότι οι Αλβανόφωνοι στο Κόσοβο είχαν κάποια δικαιώματα από τον Τίτο. Από τότε. Και αυτά τα δικαιώματα ο Μιλόσεβιτς τα πήρε πίσω. Αυτό λέγεται ότι είναι το αίτιο που δυναμίτησε τις σχέσεις, δημιούργησε την κρίση και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Να το σχολιάσω και αυτό. Καταρχήν, αυτό ήταν ένα παράδειγμα με τον αριθμό. Δηλαδή ότι υιοθετούνται πάρα πολύ εύκολα, χωρίς να ελέγχονται, υιοθετούνται οι θέσεις των Αλβανών. Ναι, ήταν σαφές αυτό που είπε. Αυτό ήταν μόνο ένα παράδειγμα, έτσι. Γιατί υπάρχουν και χίλια άλλα παραδείγματα. Και αυτό γίνεται συνέχεια. Και επειδή υιοθετούνται πάρα πολύ εύκολα στα κέντρα αποφάσεων, αυτά τα οποία λένε οι αντίπαλοι των Σέρβων, στο τέλος φτάσαμε και στους βομβαρδισμούς, βεβαίως. Στο τέλος φτάσαμε και εκεί. Τώρα σε ό,τι αφορά τα δικαιώματα των Αλβανών του Κωσοβοπεδίου. Καταρχήν τα δικαιώματα των μειονοτήτων στην Ιουγκοσλαβία και στη Σερβία δεν αφορούν μόνο τους Αλβανόφωνους, αφορούν όλους τους μειονότητες.
Η Σερβία είναι μια χώρα η οποία έχει, και μιλάω κυρίως για τη Σερβία, το Μαροβούνιο είναι μικρό. Από τους 11 εκατομμύρια κάτοικους της Ιουγκοσλαβίας, 10,5 είναι κάτοικοι της Σερβίας. Λοιπόν, από στη Σερβία το 68% του πληθυσμού μόνο είναι Σέρβοι και το 32% του πληθυσμού δεν είναι Σέρβοι. Βεβαίως δεν είναι ούτε Αλβανοί. Ένα μέρος από αυτούς είναι Αλβανοί και ένα άλλο πολύ μεγάλο μέρος είναι διάφορες άλλες μειονότητες. Είναι 300.000 Ούγγροι, οι οποίοι ζουν στην βόρεια αυτόνομη επαρχία της Σερβίας, στη Βοϊβοντίνα. Είναι 60.000 Ρουμάνοι, οι οποίοι επίσης ζουν στη Βοϊβοντίνα. Είναι 40.000 Σλοβάκοι. Επίσης, το ίδιο Κωσοβοπέδιο, εκτός από τους Αλβανούς, ζουν και άλλες μειονότητες, αλλά δεν ενδιαφέρθηκε ούτε το ΝΑΤΟ, δεν ενδιαφέρθηκε κανένας για άλλες μειονότητες του Κωσοβοπεδίου. Ζουν 50 με 60 χιλιάδες Τούρκοι. Ζουν μουσλιμάνοι Σλάβοι, δηλαδή όχι Τούρκοι, ομιλούν σέρβικη γλώσσα, όχι τουρκικά, αλλά στο θρήσκευμα μουσλιμάνοι. Κυρία Τζόρτζεβιτς, να βάλουμε σε αυτό το σημείο, σας ζητώ μια χάρη, μια ανατελεία. Είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή ο πρόεδρος του Δημοκρατικού Κοινωνικού Κινήματος, ο οποίος Τσοβόλας. Παρεμβαίνει στην εκπομπή να ακούσουμε και το δικό του σχόλιο. Κύριε Πρόεδρε, καλή σας ημέρα. Καλημέρα σας. Θα ήθελα να ακούσω λοιπόν και από τη δική σας πλευρά πώς βλέπετε καταρχήν την απόρριψη της ρωσικής πρωτοβουλίας, την απόρριψη της πρότασης Πρίμακοφ, πριν καλά-καλά συζητηθεί και τι βλέπετε πλέον εσείς από εδώ και μπρος. Ποια περιθώρια υπάρχουν. Συνεχίζεται αυτή η αλαζονική αντίληψη και συμπεριφορά από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και της Μεγάλης Βρετανίας, οι οποίοι εννοούν να υλοποιήσουν αντί μεγάλης θυσίας σε ανθρώπινες ζωές το σχέδιο το οποίο προετοίμαζαν πολλά χρόνια τώρα και βρίσκαν διάφορα προσχήματα, δήθεν εκδημοκρατισμός της Σερβίας, η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των αλβανοφόνων για να το υλοποιήσουν. Εγώ το περίμενα ότι θα απορριφθεί από πρώτο χέρι, διότι ο σκοπός αυτών των δυνάμεων και κυρίως των ΗΠΑ της Αμερικής δεν είναι να εξευρεθεί πολιτική λύση ή πράγματι να υπάρξουν, να προστατευτούν τα ανθρώπινα δικαιώματα των αλβανοφόνων και να πάυσει αυτή η αιμορραγία που υπάρχει και σε ανθρώπινες ζωές, αλλά και αυτή η προσφυγιά είναι να υλοποιήσουν τα δικά τους σχέδια στην περιοχή των Βαλκανίων, να ελέγξουν επομένως στρατιωτικά, πολιτικά και οικονομικά την περιοχή και βέβαια να δημιουργήσουν και θύλακες μόνιμης αποσταθεροποίησης της ΕΕ. Κύριε Πρόεδρε, χρησιμοποιήσατε στον συνειρμό σας, όπως μας τον αναλύσατε, τη λέξη προσφυγιά. Αναφέρεστε στους πρόσφυγες. Και θέλω να σας ρωτήσω αν εσείς φοβάστε την υλοποίηση αυτού του σεναρίου που λέγεται ότι θα χρησιμοποιηθούν οι πρόσφυγες που θα μετακινηθούν προς την πλευρά της Αλβανίας. Ήδη γίνεται αυτό, την πλευρά των Σκοπίων, θα φτάσουν μέχρι τη δική μας χώρα και θα αξιοποιηθούν με ένα τέτοιο τρόπο ώστε να δίδεται το δικαίωμα στον διεθνή πλέον χωροφύλακα να παρεμβαίνει τις νατοικές δυνάμεις και μια αναστάτωση γενικότερα στη Βαλκανική. Το φοβούμαι πάρα πολύ, να μην σας πω ότι το θεωρώ ότι είναι τμήμα του σχεδίου που θα προωθηθεί στη συνέχεια μετά την κατάπαυση κυρίως των εχθροπραξιών. Είναι κάτι το οποίο έχει σχέση και με εμάς ως χώρα αλλά και γενικότερα με την αποσταθεροποίηση της περιοχής. Φτάνοντας, πηγαίνοντας σε όλα τα Βαλκάνια το σχέδιο αυτό και ασφαλώς επεκτηνόμενο και προς την άλλη πλευρά, προς την Ανατολική Μεσόγειο. Και πώς μπορούμε αντιμετωπίσουμε αυτό κατά την άποψή σας. Ποια είναι η στάση που πρέπει να κρατήσει η ελληνική πλευρά. Δηλαδή. Πρέπει να είναι ελεγχόμενη η είσοδος στην Ελλάδα. Ώστε αν διαπιστωθεί ότι είναι υπάρχει εύκολο αυτό, κύριε σχέδιο. Πρόεδρε. Ασφαλώς είναι εύκολο. Ασφαλώς είναι εύκολο. Και όταν διαπιστωθεί ότι πράγματι πάνε να διοχετεύσουν κόσμο ο οποίος να χρησιμοποιηθεί μελλοντικά για τέτοια σχέδια και μιλάμε για μεγάλο αριθμό, εγώ μιλάω για εκατοντάδες χιλιάδες, τότε ασφαλώς η ζημιά θα είναι πάρα πολύ μεγάλη. Είστε λοιπόν υπέρ της άποψης ότι ανθρωπιστικά θα να δώσουμε ανθρωπιστική βοήθεια. Αλλά να ελεγχθεί ο αριθμός ο οποίος θα μπει στη χώρα. Ασφαλώς να υποδεχθούμε και εμείς κάποιο αριθμό κόσμου, αλλά σε καμιά περίπτωση να μην γίνουμε δέκτες των σχεδίων αυτών που προωθούνται από τις ΗΠΑ κατά κύριο λόγο, ώστε
ένα στοιχείο σημαντικό, γιατί εγώ έχω πει εδώ και 6 χρόνια ότι το σχέδιο είναι να έρθουν περίπου 300.000 μουσουλμάνοι μεθοδευμένα και όχι ανθρώπους απλούς που έρχονται σποραδικά, για τους οποίους δεν έχουμε καμιά αντίρρηση, προκειμένου μετά να χρησιμοποιηθούν αυτοί για να υλοποιηθεί άλλο σχέδιο το οποίο συνδέεται άμεσα και με Αιγαίο, Θράκη, Κύπρο, για να το πω αλλιώς. Το τρίγωνο. Το τρίγωνο. Κύριε Πρόεδρε, δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο στη διάθεσή μας. Θέλω να σας ευχαριστήσω για αυτή τη μικρή τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε. Νομίζω ότι ακούστηκε η άποψή σας. Θα έχουμε και άλλες ευκαιρίες, θέλω να πιστεύω, σε περίοδο που δεν θα έχουμε βομβαρδισμούς, για να ασχοληθούμε σοβαρά με το θέμα. Καλό Πάσχα σε όλους. Να είστε καλά επίσης. Yes. Κυρία Τζόρτζεβιτς, ολοκληρώστε σε αυτό το τελευταίο λεπτό που μας μένει τη σκέψη που διέκοψα. Εδώ υπάρχουν δύο θέματα ακόμα τα οποία θα ήθελα να πω. Πρώτο, για τα δικαιώματα αυτά των αλβανοφόνων. Καταρχήν, το πρόβλημα του Κωσοβοπεδίου δεν υπάρχει από το 89 που άλλαξε το Σύνταγμα της Σερβίας και το επίπεδο της αυτονομίας του Κωσοβοπεδίου, δεν καταργήθηκε η αυτονομία. Το πρόβλημα του Κωσοβοπεδίου υπάρχει από την εποχή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία ίδια, όταν ήταν στο Κωσοβοπέδιο, δεν μπορούσε να επιβάλλει τάξη με τους Αλβανούς Μουσλιμάνους. Εάν αναζητήσετε τα διπλωματικά έγγραφα της εποχής αυτής από τον 19ο αιώνα, θα δείτε ότι και η Οθωμανική Αυτοκρατορία δεν μπορούσε να βάλει τάξη και δημόσια διοίκηση στο Κωσοβοπέδιο και τα προβλήματα είχε κυρίως με τους Αλβανούς. Αυτό που καταλαβαίνουμε όλοι μας, κυρία Τζόρτζεβιτς, είναι ένα πρόβλημα το οποίο έχει ρίζες στα βάθη του χρόνου και σίγουρα δεν είναι καινούργιο. Καινούργια ίσως είναι η ανακάλυψη που κάναμε κάποιοι οι οποίοι έπρεπε πιο μπροστά. Απλώς το προβάλλουν ότι υποτίθεται δημιουργήθηκε το πρόβλημα το 89. Αυτό καθόλου δεν είναι αλήθεια. Το πρόβλημα υπάρχει μόνιμα. Εδώ και 200 χρόνια υπάρχει το πρόβλημα του Κωσοβοπεδίου. Το 89, μόνο μία πρόταση ακόμα. Το 89 έγινε μία αλλαγή στο Σύνταγμα της Σερβίας, με την οποία από τις δύο αυτόνομες περιοχές της Σερβίας έχουν αφαιρεθεί κάποια δικαιώματα, όχι μειονοτικά όμως, έχουν αφαιρεθεί κάποια δικαιώματα τα οποία μπορεί να τα έχει μόνο το κυρίαρχο κράτος. Ανάμεσα σε αυτά τα δικαιώματα έχει καταργηθεί και η δυνατότητα απόσχησης. Και γι' αυτό το λόγο γίνεται όλο αυτό το κίνημα και όλες αυτές οι διαδικασίες από το 89. Και γι' αυτό το λόγο υπάρχει λόγος ότι υποτίθεται ήταν καλή αυτή η αυτονομία. Καλή για αυτούς οι οποίοι θέλανε απόσχηση ήταν. Κύριε Τζόρτζεβιτς, θα το δούμε και σε άλλες εκπομπές. Εγώ θα ζητήσω να ανανεώσουμε το ραντεβού μας. Θα έχουμε και από την άλλη πλευρά παρουσία στις πρωινές διαδρομές, ώστε να συζητήσετε. Κύριε Μεταξά, έρχομαι σε εσάς. Εκμεταλλευόμαστε τα τελευταία δευτερόλεπτα να επαναλάβουμε. Θα σας παρακαλέσω και τον αριθμό λογαριασμού. Θα παρακαλέσω επίσης να το έχουμε και στην οθόνη. Να προσθέσω όμως κάτι, γιατί αρκετές εκπομπές γίνονται και σε αυτό που είπε η Ήβανα, τι να πω. Ότι δεν είναι το 89. Το 89 έγινε αλλαγή του συντάγματος στο σύνταγμα του 1974. Το 74 είναι το τελευταίο πρώην ομοσπονδιακό σύνταγμα. Εκεί έπρεπε να γίνει αυτή η αλλαγή. Σε σχέση με τους Αλβανούς δεν ξεκινήσαν τον αγώνα τους, όπως λένε, μετά το 89. Το 1968, επί τίτο, τότε είχαν βγει στους δρόμους και αντιδρούσαν κατά τον Τίτο. Το 1981, μετά την αλλαγή του συντάγματος, του τελευταίου συντάγματος του 1974, που τους έδωσε πάρα πολλά μειονοτικά δικαιώματα, τα οποία ήταν πάντα σεβαστά, έρχονται το 81, ξαναβγαίνουν στους δρόμους, ξαναζητάνε και αυτοί δεν ξέραν τι ζητάνε. Ο στόχος είναι η απόσχεση, ο στόχος είναι η δημιουργία ενός κράτους να συμπεριληφθεί στα σχέδια της Μεγάλης Αλβανίας. Και έρχομαι να τελειώσω αυτό και έρχομαι σε ένα άλλο θέμα, αυτό με τους αριθμούς. Υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα σήμερα. Σύντομα, γιατί έχουμε υπερβεί το χρόνο. Υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα σήμερα. Δεν είναι καταγεγραμμένοι οι Αλβανοί από το 1900 και στην απογραφή του 1971, του 1971 και στην απογραφή του 1981 και στην απογραφή του 1991 συστηματικά αποφεύγουν να καταγράφονται. Είναι ένα σχέδιό τους. Δεν είναι καταγεγραμμένοι. Βλέπετε και είναι σαφές, ήδη καταδείχθηκε σκόπιμο πίσω από αυτά. Ακριβώς. Πείτε μας λίγο, σας παρακαλώ πολύ, το λογαριασμό στον οποίο όσοι θέλουν να προσφέρουν μπορούν. Εθνική να Τράπεζα 151 / 2960 44 / 33. Θέλω να ευχαριστήσω εσάς, κύριε Μεταξά, εσάς, κυρία Τζόρτζεβιτς. Εμείς θα εμείς σας και άλλες ευκαιρίες να συζητήσουμε, να ολοκληρώσουμε ίσως κάποια πράγματα που δεν ολοκληρώθηκαν, αλλά ήταν νομίζω σημαντικό να ακουστούν και οι απόψεις των κυρίων Νέβερ, Κωνσταντόπουλου και Τσαβόλα.
Κυρίες και κύριοι, να ευχαριστήσω και εσάς για αυτά τα 45 λεπτά που ήσασταν μαζί μας. Να είστε πάντα καλά, να εννοούμε το ραντεβού μας για αύριο, 1η Απριλιά, να δούμε τι θα σκαρώσουμε και να δούμε αν θα το ανακαλύψετε. Να είστε καλά πάντα. Καλημέρα. Μοναδικές προσφορές Alexander. Ζήστε 12 ονειρεμένες ημέρες στο Los Angeles, Las Vegas, Miami, Orlando ή στη Νέα Υόρκη, Washington και καταράκτες Νιαγάρα μόνο με 350.000 δραχμές. Αναχωρήσεις από 22 Μαρτίου και για όλο το καλοκαίρι. Κρατήσεις έως 11 Μαρτίου. Alexander 3242 728.